Ο πειρατής της Ανατολικής Μεσογείου κλιμακώνει την ένταση και ετοιμάζεται για νέες παραβιάσεις. Και σοντάζ γεμιμιμς βάρτε. Και δε σισμικ αραστηρμα γεμιμιμς βάρτε. Σήμδη Φάτι ve Yavuz'un ardından üçüncü sondaj gemimizi de aldık. Sondaja başlamasını planlıyoruz. Και μάλιστα, όπως φαίνεται, πολύ σύντομα, καθώς το γεωτρύπανο Σερτάο θα βρίσκεται στα τουρκικά χέρια από τον Μάρτιο. Ο Ερντογάν δεν αποκάλυψε τον πρώτο στόχο του νέου αποκτήματος. Ωστόσο, έσπευσε να διαρρεύσει στη φιλοκυβερνητική εφημερίδα Γενής ΑΦΑΚ πως στέλνει το ερευνητικό Roots Race ανοιχτά της Κρήτης. Η πρώτη αποστολή του Roots Race θα είναι το τεμάχιο 15 κάτω από την Κρήτη. Ένα τεμάχιο το οποίο βρίσκεται υπό ελληνική κατοχή. Όμως το μισό του τεμαχίου 15 είναι εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι νέες έρευνες θα ξεκινήσουν μόλις δημοσιοποιηθούν στενωμένα έθνη οι ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας που συμφώνησαν στο μνημόνιο έκτρωμά τους Τουρκία και Λιβύη. Μνημόνιο το οποίο επιχειρεί να δικαιολογήσει η τουρκική διπλωματία, με τον πρέσβη της χώρας στην Αθήνα να προβαίνει σε νέες προκλητικές δηλώσεις επί ελληνικού μάλιστα εδάφους. We will continue resisting backroom deals or dishonest behavior. Ένας άλλος Τούρκος πρέσβης, ο Καταγκάι Ερσιγές, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Παγκόσμιας Πολιτικής στην Ουάσιγκτον, εξέφρασε την ετοιμότητα της χώρας του να προχωρήσει σε οριοθέτηση ΑΟΣ με όλους τους γείτονές της πλην των Ελληνοκυπρίων. Αυτό, είπε, μπορεί να γίνει μόνο μετά τη συνολική διευθέτηση του Κυπριακού, όχι μόνο μέσω μιας ομοσπονδίας, αλλά και της συνομοσπονδίας ή ακόμη και στη βάση λύσης δύο κρατών.